Αυτό που συνάντησε αυτός τώρα, πώς θα μπορούσε να το εξηγήσει, είναι ότι υπάρχει ισορροπία απόλυτη στο πρωτάθλημα. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πριν από 25 χρόνια, αν θα το σκεφτόταν στο μυαλό του, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί μια ομάδα να κερδίζει στην έδρα κάποια άλλη, ας πούμε στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Τώρα όμως γίνονται τα πάντα. Ανέφερε για παράδειγμα την ισοπαλία του Ιωνικού με τον Ολυμπιακό. Επομένως δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ξέρεις ότι όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν μία την άλλη. Είναι όλα ανοιχτά και γι' αυτό λέει, εάν η ομάδα αποκτήσει σταθερότητα, τότε πιστεύει ότι θα μπορεί να αποσπάσει βαθμούς από παιχνίδια στα οποία ενδεχομένως άλλες φορές δεν θα πίστευε η ομάδα ότι θα μπορούσε να πάρει βαθμούς από εκεί. Όπως βέβαια θα κινδυνεύσει να χάσει και βαθμούς από αντιπάλους τους οποίους θα τους θεωρούσε κάποιες άλλες φορές εύκολους. Άρα το μυστικό του θα είναι η σταθερότητα στην ομάδα. Όπως μπορεί να εννοηθεί αυτή σε σχέση και με τον ίδιο και με τους παίκτες και με τη διοίκηση και με τον κόσμο. So your secret, your coaching secret, it could be the stability of the team. Yes, of course. I think it's what all coaches they say. We want stability in the team. Well organized, we know the system we play. If you change some player because of injuries or yellow cards or this, then you can put in another player in the same position and he knows exactly what is to be done. So I think it's the whole secret of being a coach. It's not only my philosophy. I think if you ask any coach, he will say stability in the team and organization. That's what we are working on right now. Πιστεύω ότι είναι ο θεμελιώδης λίθος, η θεμελιώδης φιλοσοφία της προπονητικής. Πάνω απ' όλα η σταθερότητα σε μια ομάδα και αμέσως μετά η οργάνωση. Οποιονδήποτε προπονητή, αν θα ρωτούσε τα τελευταία στιγμή, και όχι μόνο τον ίδιο, αυτό πιστεύω ότι θα σας απαντούσε. Θέλει μια ομάδα η οποία να έχει σταθερότητα, να έχει οργάνωση, να έχει σύστημα, που να ξέρει για παράδειγμα ότι στο πρώτο στραβοπάτημα, όταν θα χάσει έναν παίκτη είτε από τραυματισμό είτε από ποινή εξαιτίας κίτρινων καρτών, τότε να ξέρει ότι ο επόμενος θα τον αντικαταστήσει, να ξέρει απολύτως το ρόλο του μέσα στο γήπεδο να μπει και να παίξει σαν να ήταν ο βασικός. Μάλιστα. Αυτό βέβαια φαντάζομαι σε αυτό τον τομέα θα τον βοήθησε πάρα πολύ η διακοπή του πρωταθλήματος και τη φιλοσοφία του να περάσει στους ποδοσφαιριστές και να δημιουργήσει μια εικόνα στο μυαλό του για τον κάθε παίκτη, ώστε να ξέρει τι ακριβώς μπορεί να πάρει από τον κάθε ποδοσφαιριστή. So probably the break on the league help you a lot to learn better the team, to learn better a player and to know what can you take from each player. Yes, of course. When I came here, then we had a game against Heracles the day after I arrived. I had nothing to do with this game. It was Pancharas who was in charge of this, and he got one point. We played against Perugia. I could not practice with the team very much. It was more psychological. And again, then we went to Panathinaikos. It was also, well, we did not work very much in the training field. But now we have 2 weeks. We have had 2 weeks. So this 2 weeks has been better, very important for me. So I hope and I think that we will be very prepared when we play against Panionios next Sunday. Λέει ότι όταν ήρθε στην Θεσσαλονίκη, μία μέρα αμέσως την επομένη της άφηξης στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα έπαιζε με τον Ηρακλή. Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο φυσικά δεν ήταν δικό του, ήταν του Γιώργου του Πατζιαρά, που ήταν τότε στον πάγκο. Και μάλιστα ο Γιώργος ο Πατζιαράς πήρε ένα βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Αμέσως μετά ακολούθησε ο αγώνας με την Περούτζια, στο οποίο φυσικά δεν μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα, δεν είχαν κάνει ουσιαστικά παρά μόνο μία προπόνηση. Το μόνο που μπορούσε να βοηθήσει ήταν στον ψυχολογικό τομέα και εκεί ουσιαστικά έδωσε τις δικές του κατευθύνσεις έτσι ώστε να στηρίξει την ομάδα για να είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο. Ακολούθησε το μάτς με τον Παναθηναϊκό, με συνολικά 2-3 προπονήσεις όλο-όλο, που και εκεί δεν μπορεί να πει ότι είχε τη δική του σφραγίδα γιατί δεν υπήρχαν οι προπονήσεις με την ομάδα. Αλλά τώρα ουσιαστικά έχετε δίκιο σε αυτό που ρωτάτε. Η ομάδα είχε 2 εβδομάδες για να δουλέψει απερίσπαστη. Έγιναν πολλά σε αυτό το διάστημα. Έμαθε καλύτερα τους παίκτες. Πιστεύει ότι πολλά έχουν αλλάξει. Και θα δείτε στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο ότι η ομάδα θα είναι απόλυτα προετοιμασμένη για το παιχνίδι αυτό. Μάλιστα. Ευχάριστο το γεγονός ότι θα εκμεταλλευτεί και εκμεταλλεύεται την διακοπή του πρωταθλήματος. Με δεδομένο ότι βλέπουμε και κάποια πλάνα από την προπόνηση του Άρη στο Ρενάτο Κούρι, την παραμονή του αγώνα με την Περούτζια, την τοποθέτησή του Παναγιώτη Καπράνη για το παιχνίδι αυτό. Ένα παιχνίδι που ο Άρης, κατά την προσωπική μου άποψη, αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα, με δεδομένο το ότι θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι με 1-0. We have the chance to see some plans, you know, from the practice in Renato Curi the day before the match. How did you see that game, the European game, and he thinks that it was an injustice result for Aris? What do you say?
Well, I feel that, well, I was impressed by the players because we changed, in fact, we changed the system. We made it from 3-5-2 and played 4-4-2 in this game. And it was only done by making on a blackboard and telling. We had no practice at all about this, really. So I was very impressed what they did. I think they played a really, really great game over there. And we were very disappointed after this match because if you come back with a 0-1 to Perugia, everything was still open. But there's a world in difference with 0-2. Well, I don't say that we have no chance, but everybody who knows international football and Italian football, they know it's difficult to play against an Italian team who comes with a 2-0. Θέλει να πει καταρχήν ότι εντυπωσιάστηκε από τους παίκτες του Άρη, ουσιαστικά στον πρώτο του αγώνα σαν προπονητής, από την ευκολία με την οποία αποδέχτηκαν τις πρώτες αλλαγές και με τον τρόπο που αντέδρασαν στην πρώτη ουσιαστικά παρουσία του στον πάγκο του Άρη. Όταν πήγε στα αποδυτήρια, μία μέρα πριν το παιχνίδι, άλλαξε το σύστημα από 3-5-2 σε 4-4-2. Και ενώ δεν το δούλεψαν το σύστημα καν στην προπόνηση, τους το έδειξε μόνο στον πίνακα μέσα στα αποδυτήρια, εντούτοις είδε τους παίκτες να αποδίδουν καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Είπε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν οι παίκτες του. Και αυτό τον ικανοποίησε πάρα πολύ. Βέβαια, μετά το match, που ήταν ένα σπουδαίο μάτσο, όπως είπε, για την ομάδα του Άρη. Mm. Στα αποδυτήρια, αν μπορούσε κάποιος να έρθει και να κοιτάξει, θα βλέπει μια ομάδα απογοητευμένη. Απογοητευμένη από το τελικό 2-0, γιατί εάν γυρνούσε η ομάδα με 1-0 στην Θεσσαλονίκη, όλα θα ήταν διαφορετικά. Εδώ έχουμε την ευκαιρία, Κώστα, να δούμε τον κύριο Σκόμποε να κτυπά πέναλτι στο Γιώργο του Μπατζιαρά. Πρέπει να πούμε ότι είναι προπονητική η λήψη της απεσταλμένης μας στην Ιταλία, της Βάσος Τσάνα, της συναδέλφου. Και δεν ξέρω πώς, σε ποια κατάσταση βρήκε τον κύριο Μπατζιαρά ο κύριος Σκόμποε. How did you find Γιώργος Μπατζιαρά as a goalkeeper? Well, I don't want to say too much about him. It will be difficult to talk to him tomorrow if I say too much. But in fact, he was a great goalkeeper, and he still is like a young man in goal. Δεν θέλει να πει πολλά, λέει, γιατί θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει αύριο στην προπόνηση, αλλά πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν σπουδαίος τερματοφύλακας και όπως δείχνει παίζει σαν τερματοφύλακας το ίδιο καλά σαν να ήταν νέος. Να συμπληρώσω, Κώστα, σε αυτά που είπε προηγουμένως, ότι γυρνώντας στο παιχνίδι εδώ με την Περούζια στην Θεσσαλονίκη, η Περούζια θα έρθει με ένα σκορ 2-0. Και μπορεί βέβαια να μην έχει τελειώσει τίποτα για τον Άρη, ωστόσο όσοι παρακολουθούν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ξέρουν καλά πόσο δύσκολο είναι να νικήσεις μια ιταλική ομάδα που έρχεται να υπερασπιστεί ένα σκορ 2-0 από τον πρώτο αγώνα. Θεωρεί δηλαδή ότι θα δούμε τους Ιταλούς με ένα κλασικό κατενάτσιο για να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να δεχτούν γκολ? So you think that we'll see the Italian football players here in Thessaloniki and the classical catenaccio in defense and they will try to not to get a goal? You know, that's a whole question in international football, because if they score a goal, it's finished. We don't win 4-1. We cannot believe this. But also they can go and play very, very defensive. But if we score a goal, then everything is open once again. No. So this is this question of balance. Also for us, of course, we want to attack because we need to win this game. But if we open up in defense and they score a goal, then it's over. So it's a very, very, well, difficult way to make it. But what I said, it was difficult, yes, but it's not impossible. Everybody will be very, very motivated, and especially us who saw what they did after the game. They celebrated as if everything was finished. Mr. Paniotis know this. They were very up here. They had no time for the press conference. Everybody was sure they were already in the third round. I think it will motivate us extra, both me and the players. Λέει ότι αυτή η ερώτηση είναι αναπάντητη σε ολόκληρη την, σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αν πρέπει, όταν γυρίζεις με ένα σκορ 2-0, εάν πρέπει να κυνηγείς σαφώς τον γκολ. Εάν κυνηγείς τον γκολ και ανοιχτείς, μπορεί να δεχτείς γκολ. Αν δεχτείς τον γκολ, πρέπει μετά να πας στο 4-1. Οπότε είναι λεμιτόμως η απόφαση αυτή. Φυσικά, λέει, θέλεις να παίξεις επίθεση. Αλλά απ' την άλλη, δεν θέλεις και ανοιχτείς για να μην δεχτείς γκολ. Είναι δύσκολο το τι θα κάνει ο Άρης στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά όλοι έχουν κίνητρο γι' αυτό, οι παίκτες του ειδικά, και ήθελε να επισημάνει μια διαφορετική παράμετρο, αυτό που ζήσαμε όλοι στην Περούτσια.
ότι οι άνθρωποι της Περούτζια πανηγύρισαν αυτή τη νίκη σαν να είχαν πάρει την πρόκριση, σαν να τελείωσαν όλα στην Περούτζια σε αυτό το 2-0 και σαν να είναι ήδη στην κλήρωση για τον επόμενο αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε για τη συνέντευξη τύπου. Όταν πήγαμε στη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Κόσμη ήδη είχε ξεκινήσει, δεν μας κάλεσαν καν για να μιλήσουμε. Είχαν ξεκινήσει, μίλησαν μόνο στους Ιταλούς δημοσιογράφους και ουσιαστικά απαξίωσαν να μιλήσουν και στους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά ούτε καν έδωσαν σημασία στον ίδιο. Αυτό είναι ένα έξτρα κίνητο και για τον ίδιο, αλλά και για τους παίκτες του Άρη που θέλουν να πάρουν τη δική τους εγκαβάνηση μέσα στο γήπεδο. Πολύ λογικό. Με την ευκαιρία της, βλέπουμε και τα πλάνα από την παρουσία των Αργιανών φιλάθλων στους δρόμους της Περούτζια και στο Ρενάτο Κούρι. Είπε προηγουμένως ότι διαπίστωσε προβλήματα στις σχέσεις φιλάθλων, παικτών και διοίκησης. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος του Άρη συμπαραστέκεται στην ομάδα. Mm-hmm. Και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, το διαπίστωσε που το παρακολούθησε ως θεατής στην Κερκίδα, αλλά και στην Ιταλία που ήταν πιο σημαντική η ευρωπαϊκή αυτή εκστρατεία. They told you when you came here in Greece that there are some problems between the fans and the officials from the team, but you saw in the stadium in Perugia that the fans were there and also the fans were there in, against the, in the game against Heracles. Yes, of course I was impressed by this. It's amazing that so many fans they take all the way to Italy to help us in this game. I don't know what happened with this. How the problem started, but also I have of course noticed that some of the fans they have turned the upside down on the on the things, you the know, emblems. Yes, and well, it's not a good sign to give. You know, something is wrong, even if they support us. Then you can feel something is wrong. So I guess now that this assault and with like this this fans to help us, you know, it's a so big value. That you feel this support for many fans. In old days, it was like we were 12 players in the field instead of 11 because of all this help we got. And I hope that from now on, against Panionios first and then against Perugia and so on, that we will have the support of the fans because, in my opinion, everybody, they want the same success for Aris. Maybe we have different way of thinking, how do we get the success? But everybody, once the same. So let's start from now from the team, from the game against Panionios and then Perugia. Καταρχήν θέλω να πει ότι αυτό που έζησε στην Ιταλία ήταν εκπληκτικό. Δεν περίμενε χιλιάδες κόσμου να ταξιδέψουν, 2-2.500 κόσμους να ταξιδέψει στην Ιταλία, να φύγει από το σπίτι του στην Ελλάδα και να δει όλη αυτή την ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Καταρχήν καταλαβαίνω ότι κάτι πήγαινε λάθος και ότι δεν ξέρει ο ίδιος πώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα, από πού ξεκίνησαν οι κακές σχέσεις. Είδε όμως και ο ίδιος τα πανό στο γήπεδο, είδε ότι είναι ανάποδα τα πανό και κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι καλό σημάδι, ότι κάτι πήγαινε λάθος. Λέει ότι είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις τη βοήθεια του κόσμου, είναι μεγάλη υπόθεση να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας 12ος παίκτης στην κερκίδα. Και αυτό το έζησε και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή και στο παιχνίδι με την Περούτζια. Είπε ότι πιστεύει ότι θα γίνει μια καινούργια αρχή και στο παιχνίδι και με τον Πανιόνιο αλλά και στην Περούτζια, με την Περούτζια στο επόμενο παιχνίδι, αλλά και όσα παιχνίδια θα έρχονται, ο κόσμος θα συνεχίσει να είναι εκεί, ακόμη πιο δυναμικός για να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς, ο καθένας, όλοι μάλλον, θέλουν το ίδιο. Θέλουν την επιτυχία του Άρη. Ίσως με διαφορετικό τρόπο σκέψης οι φίλαθλοι, με διαφορετικό τρόπο σκέψης η διοίκηση, αλλά το καλό είναι ότι θέλουν το καλό και θέλουν και οι δύο πλευρές να επιτύχει ο Άρης. Και μάλιστα κάνει την ευχή να ξεκινήσουν τώρα, να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο για να πάνε όλα καλά και να έχει ο Άρης μια ενιαία γραμμή. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο, Περούτζια, αν θα ήθελα να μας πει και. Παρέχεται αυτή η δυνατότητα λόγω και της προετοιμασίας. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως ο Άρης το κατενάτσιο της Περούτζια? Κάποιος ειδικός ρόλος σε ποδοσφαιριστή ή το σύνολο θα μπορεί να αποφέρει τη νίκη, παύλα πρόκριση? So to close the chapter of Perugia, what do you think, how a coach can play to set his team to face an Italian opponent in his stadium? Well, we have to be patient. First, we have to be sure that they don't score an early goal. So I think the more that we come into the game and avoid this this goal that can finish the whole thing, then we will come more and more and more into the game, and we will get some chances. If we score, as soon as we score, everything will change. You know, the Italians will get nervous. They will maybe try to defend now this 1-0, and you know it's very difficult to play in defense. Well, if you have pressure on you all the time, there's so little that can happen. We saw what penalty they got in the last minutes. So we can still go on. Maybe we get a penalty.
So everything is open if we can avoid that they score an early goal so that the whole game is closed. Υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι να κάνει η ομάδα υπομονή όσο γίνεται περισσότερο. Το δεύτερο είναι να μην δεχτεί γκολ, ειδικά στο ξεκίνημα, γιατί έτσι θα τελειώσουν όλα. Ουσιαστικά το μυστικό είναι να μείνει ο Άρης ζωντανός, δηλαδή να μην δεχτεί γκολ, ακόμη και αν είναι 0-0.